Δυνατά μα είπε. Δυνατά, δυνατά, θα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Πέτρο Γάλια, πρόεδρο. Ναι. Ξεκίνησα έτσι εγώ τώρα. Ναι, ναι, με του τίτλου. Ναι, Ελλήνων χορογράφων. Ναι. Για πε μου λίγο για το σωματείο πρώτα απ' όλα και μετά θα πάμε στο φεστιβάλ. Ναι. Κοίτα, το σωματείο έχει ζωή 17 χρόνια. 17 χρόνια κλείσαμε. Το κλείνουμε το Σεπτέμβρη. Είναι η ανάγκη που δημιουργεί το σωματείο να συμπροδίνουν χορογράφοι για να δούμε τι θα κάνουμε τις ζωές μας και με την τέχνη μας. Να δούμε τα βρούμε τις ζωές μας, έτσι όπως είμαστε, καλά. Η ζωή μας είναι η τέχνη μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, για τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με το θέατρο και με το χορό, το 24ωρό μας είναι αφιερωμένο σε αυτό που κάνουμε. Είτε στη μελέτη, είτε στις πρόβες, είτε στις παραστάσεις. Πρέπει να βρούμε, να συσπηρωθούμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τέχνη μας, να βρούμε τρόπους να παρουσιάσουμε την τέχνη στον κόσμο και να επικοινωνήσουμε την τέχνη στον κόσμο. Έτσι με το σωματείο φτιάξαμε τις πλατφόρμες, φτιάξαμε τα φεστιβάλ, βγάλαμε λευκόματα, κάνουμε ημερίδες, κάνουμε συνέδρια. Έχει τόσα πολλά πράγματα. Ναι. Και τώρα είμαστε στο Κακογιάννη, στο ίδρυμα Κακογιάννη. Ναι. Είμαστε στο ίδρυμα Κακογιάννη, να πω ότι είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό ίδρυμα, το μοναδικό χώρο στην Ελλάδα που μας δίνεται φιλοξενία. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχουμε ούτε χορηγίες υπάρχουν, ούτε χορηγίες υπάρχουν, ούτε δημόσιες, ούτε ιδιωτικές, ούτε κρατικές. Και ευτυχώς πάει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και φιλοξενεί το φεστιβάλ για τρίτη χρονιά, γιατί είμαστε άστεγα. Δεν έχουμε στέγη. Το φεστιβάλ χορού, το οποίο είναι 15ήμερο. Ξεκινάει αύριο 1η ναι. Ιουνίου, Μαΐου πήγα να πω. Ιουνίου, ναι. Ιουνίου και τελειώνει 14. 14 Ιουνίου. 14 παραστάσεις. Είναι 14 μέρες παραστάσεων. Γιατί σε κάθε μέρα υπάρχουν πάρα πολλά έργα. Υπάρχουν έργα από 5 λεπτά μέχρι 40 λεπτά. Κάθε βράδυ ο κόσμος με ένα κοινό εισιτήριο μπορεί να βλέπει από 2 έως και 6 έργα. Εξαρτάται το πρόγραμμα. Και Έλληνες χορογράφους. Είναι κυρίως Έλληνες χορογράφοι, αλλά υπάρχει και μία μέρα η Κυριακή, 5 Ιουνίου, που έχουμε καλεσμένους, δύο καλεσμένες ομάδες, δύο χορογράφους με τις ομάδες τους από την Ιταλία, από τη Σιένα και από το Σαλέρνο, και μία ομάδα από τη Γενέβη. Αν δεν λέτε. Και παίρνουν το ξένο. Έτσι, γιατί είναι συνεργαζόμενοι, είναι συνεργάτες χορογράφοι, έχουν καλέσει ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό και έτσι στα δικά τους φεστιβάλ και εμείς τώρα τους καλέσαμε να τους κάνουμε ανταπόδοση για να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν για μας. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που κάνετε στα φεστιβάλ? Κοίτα, κάτι πιο... Παρουσιάζετε ομάδες, παρουσιάζετε μονογραφίες, χορευτές. Η ιδιαιτερότητα του δικού μας φεστιβάλ είναι ότι παίρνουν μέρος όλοι οι χορογράφοι. Όποιοι επιθυμούν να δείξουν τη δουλειά τους, δεν υπάρχει κριτική επιτροπή, δεν υπάρχει καλλιτεχνικό διευθυντής. Είναι το σωματείο που το διοργανώνει. Οπότε δίνει σε όλους τους χορογράφους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους. Άρα δεν είναι αποσπασματικό. Δεν είναι αποσπασματικό και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κυρίως είναι η ελληνική παραγωγή. Και μάλιστα η ελληνική παραγωγή κάθε χρονιάς. Δηλαδή φέτος ο κόσμος θα δει την παραγωγή, τη σοδειά του 2016. Είναι κυρίως καινούργια έργα πάντα. Okay. Και είναι όλες οι τάσεις. Από τα παιδιά που τελειώνουν φέτος στη σχολή μέχρι τους καταξιωμένους χορογράφους που είναι δάσκαλοι, που είναι καταξιωμένοι χορογράφοι και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι όλη γκάμα. Και σε μια βραδιά αυτή είναι η γοητεία. Που σε μια βραδιά μπορεί να δεις ένα χορογράφο που μόλις είναι η πρώτη του δουλειά, αμέσως μετά το διάλειμμα να δεις ένα καταξιωμένο χορογράφο και μετά πάλι ένα νέο χορογράφο. Αυτό το πάντρεμα είναι η γοητεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς, η κοινότητα του χώρου, σας ευχαριστούμε πολύ.